μετά τις αντικυβερνητικές κινητοποιήσεις στο Χονγκ Κόνγκ ο διχασμός. Διαδηλωτές υπέρ της Κίνας συνεπλάκησαν σε εμπορικό κέντρο της πόλης με εκείνους που αντιτίθενται στη φερόμενη εμπλοκή του Πεκίνου, ενώ η αστυνομία αναγκάστηκε να επέμβει για να χωρίσει τα δύο μπλοκ. Κινεζόφιλοι διαδηλωτές κρατούσαν κινέζικες σημαίες και φώναζαν συνθήματα όπως «Το Χονγκ Κόνγκ είναι Κίνα» και «Στήριξη στην αστυνομία», ενώ δέχονταν ανάλογες και σε αρκετές περιπτώσεις υβριστικές απαντήσεις. Η αντιπαράθεση μεταφέρθηκε και στους δρόμους της περιοχής Kowloon Bay του Χονγκ Κόνγκ, χωρίς να δούμε τα βία επεισόδια των προηγουμένων ημερών. Ωστόσο και πάλι η αστυνομία προχώρησε σε συλλήψεις αρκετών ατόμων από αμφότερες τις πλευρές. Όλα αυτά την ώρα που ο Τζόσουα Ουόγκ, εκ των ηγετικών μορφών των αντικυβερνητικών διαδηλωτών, βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες αναζητώντας στήριξη στα αιτήματά τους. Την Παρασκευή επισκέφθηκε το Πανεπιστήμιο Κολούμπια στη Νέα Υόρκη και, όπως είπε, επρόκειτο να έχει συναντήσεις και με μέλη του Αμερικανικού Κογκρέσου.